Καλημέρα. Τυπικά πρέπει να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάνε. Ποιον ακούνε. Καλώς κάμε Αντώνης λοιπόν. Είμαι σκουπιδιέρης στο Δήμο Αμαρουσίου. Σήμερα βγήκαμε στους δρόμους. Πιστεύω στο πνεύμα της αλληλεγγύης, της υποστήριξης, στο πνεύμα του δίκαιου. Δεν φαίνεται ότι είναι ανεξίμωρο το γιατί ο τομέας της καθαριότητας συμπαραστέκεται ανοιχτά και στους σχολικούς φύλακες και στη δημοτική αστυνομία. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε την παρτούλα μας στην άκρη και να κοιτάξουμε να είμαστε σταθερά σε όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο να είμαστε σταθερά στο πλευρό του δίκαιου. Γιατί αυτό που έκανε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης απαντώντας τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μπαλασόπουλο, ότι υπάρχουν καλοί και κακοί δημοτικοί αστυνόμοι, ότι τέλος πάντων κάποιοι θα περάσουν αλλού, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι. Και κοροϊδεύετε, κύριε, δεν ξέρετε ότι πλέον το διέρε και βασίλευε έχει ξεπεραστεί? Δεν ξέρεις ρε άνθρωπε ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα, όποιος κι αν είσαι, όσο προσκυνημένος κι αν είσαι? Δεν έχεις δικαίωμα να παίζεις με τον πόνο μας. Δεν έχεις δικαίωμα να μας αναγκάζεις να φτάσουμε στην αυτοκτονία. Δεν έχεις δικαίωμα να παίζεις με το μέλλον των παιδιών μας και να φτάνουν τα παιδιά μας στο σημείο να λένε πατέρα θα φύγω στη ξενιτιά. Λες και εμείς τα μεγαλώσαμε για να μας φύγουν και να βγουν έξω στα λαμόγια και να τα γδάρουν ζωντανά. Σε τελική ανάλυση, σήμερα είμαστε στους δρόμους ελπίζοντας ότι επιτέλους ο αέρας της λευτεριάς, ο άνεμος της λευτεριάς πνέει. Ενωμένοι ποτέ νικημένοι. Άντε ρε αδέρφια, άντε. Πιστεύω ότι αυτό που το έγκλημα που κάναμε μέχρι χθες, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μα και οι αορίστου, να κοιτάμε μόνο την πάρτη μας, αυτή η παρτούλα μας, αυτή η αιτία ήταν για να καταστρέψουμε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν θα σταματήσει. Καιρός να κοιτάμε του διπλανού μας που βγάζει φωτιά, να βγάζει καπνό και να λέμε άρα θα έρθει και εμάς να κάνει το δικό μας σπίτι. Έλληνες και πολίτες γενικά ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Αυτή είναι η απάντησή μου, αδελφέ. Και κάτι άλλο. Μία παράκληση. Ένα ρουσφέτη ζητάω από την Ελληνίδα μητέρα. Όπως τότε στις Θερμοπύλες είπατε στα παλικάρια σας να πάνε και να βρουν αυτό το λαμόγιο, τον εκπρόσωπο της Τρόικας, τον Ξέρξη. Και να το πούν μόνο λαβέ. Σήμερα, κορίτσια, κάντε το ίδιο. Και ζητήστε από εμάς να φύγουμε και να πάμε να πολεμήσουμε. Να γίνει η πλατεία Συντάγματος, να γίνει Θερμοπύλες. Μια και ξέρουμε όλοι ότι η οικογένεια δεν ορφανεύει από τον πατέρα, αλλά μόνο από μάνα. Ευχαριστώ πολύ.